διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον μας. Αμήν. Μπορώ να σας ακούσω λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε εδώ πολλά ερωτήματα, έχουμε μαζέψει από τον κόσμο που μας ρωτάει. Λοιπόν, πρώτο ερώτημα λέει, όσον αφορά στο θέμα της σεξουαλικής επαφής ενός αντρόγινου και της εισόδου του στην Εκκλησία, πρέπει να υπάρχει αποχή από τον ιερό αυτό χώρο, είναι αμαρτία ή υπάρχει ευλογία κατόπιν γάμου να εισέρχεται? Αυτό το θέμα θα πρέπει να το συζητήσουν με το πνευματικό τους και θα πάρουν οδηγίες με τι τρόπο θα εισέρχονται στον ιερό ναό, στη Θεία Λειτουργία εννοεί, φαντάζομαι. Ναι. Βέβαια, όταν υπάρχει ο ευλογημένος ο γάμος με το μυστήριο του γάμου, τότε είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές μας ότι δεν είναι γάμος ο πολιτικός γάμος. Εκεί οι άνθρωποι αμαρτάνουν. Για να το πούμε και πιο ξεκάθαρα, πορνεύουν. Άρα δεν είναι παντρεμένοι για τον Χριστό. Εκεί θέλει τη διάκριση, να έχουμε τη διάκριση, γι' αυτό και είναι απαραίτητο οι συμβουλές ενός καλού πνευματικού και να κατευθύνει το ανδρόγυνο, έτσι ούτως ώστε το καλό να γίνεται σωστά. Και μάλιστα λένε οι πατέρες ότι εάν το ανδρόγυνο πάει για τεκνογωνία, και έτσι πρέπει να είναι, διότι η αποφυγή τεκνογονής είναι θανάσιμα αμάρτημα, ότι είναι πολύ διαφορετικά. Και ακόμα και για τη Θεία Κοινωνία και για όλα τα άλλα. Γι' αυτό χρειάζεται έναν έμπειρο πνευματικό. Να έχουμε έναν έμπειρο πνευματικό. Πάμε παρακάτω. Μας έχουν ρωτήσει αν μπορεί κάποιος να παρευρίσκεται σε γαμοβάφτιση, που πλέον γίνεται αρκετά συχνά. Παντρεύονται και βαφτίζουν ταυτόχρονα και το παιδί τους. Βλέπετε, ο άνθρωπος όταν απομακρυνθεί από τον Χριστό, κάνει παλαβομάρες. Διότι φέρνουν ένα παιδί με πορνεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόση ευλογία μπορεί να έχει αυτό το ανδρόγυνο. Και πώς θα μεγαλώσει αυτό το παιδί. Διότι το φέρνουν στον κόσμο χωρίς την ευλογία του Θεού. Γιατί όταν δεν είναι κάποιος παντρεμένος με το μυστήριο του γάμου, πορνεύει. Άρα φέρνει ένα παιδί με πορνεία. Και μετά θέλει και να έχει και ευλογία. Τους δουλεύει ο διάβολος. Τους δουλεύει ο διάβολος. Γι' αυτό εδώ θέλει πολύ μετάνοια να έχει αυτό το ανθρώπινο. Πολύ μετάνοια. Και να αναγνωρίσει ότι έκανε πολύ λάθος αυτό που έκανε. Να μετανοήσει, να εξομολογηθεί και οι άλλοι, οι άνθρωποι, να γνωρίζουν ότι είναι μεγάλο αμάρτημα να φέρεις ένα παιδί χωρίς το μυστήριο του γάμου. Έτσι. Φέρνεις ένα νόθο παιδί και φέρνοντας ένα νόθο παιδί την ευθύνη, φαντάζεστε πόση μεγάλη ευθύνη έχει το ανδρόγυνο και πώς εκείνο το παιδί θα γίνει Άγιο για το σκοπό τον οποίο έρχεται στο είναι. Λοιπόν, έτσι, θέλει πολύ προσοχή και προσευχή. Είναι νόθο το παιδί το οποίο έρχεται στον κόσμο χωρίς το μυστήριο του γάμου. Και εδώ δεν ισχύει, μα εμείς σκεφτόμασταν και θέλαμε και κάναμε. Όχι, το θέμα τι έκανες, όχι τι σκεφτόσου να κάνεις. Ή μετέπειτα τι έχεις κάνει. Έχεις κάνει το αμάρτημα. Και καλά είναι, αν το έχεις κάνει να μετανοήσεις και ο άλλος που δεν το έχει κάνει να μην το κάνει αυτό. Θέλει εγκράτεια. Θέλει να, με έναν άνθρωπο θέλει να παντρευτεί. Για κάποιους λόγους δεν το αποφασίζει. Εγκράτεια. Αυτό λέει ο Θεός, αυτό λέει η Εκκλησία μας. Αυτό είναι το σωστό. Όλα τα άλλα είναι κοσμικό φρόνημα. Και να περιμένουμε τις συνέπειες. Έχει συνέπειες, έχει κόστος. Διότι λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι.
Δεν μπορείς να παραβιάζεις το νόμο του Θεού και να θες ευλογία. Ναι. Πάμε παρακάτω. Επομένως και οι άνθρωποι, όσο γνωστοί και συγγενείς και να είναι, να μην παρευρίσκονται σε αυτά τα μυστήρια. Δεν μπορούμε να πάρουμε και τα άκρα, εφόσον μετά θέλουν να κάνουν το μυστήριο. Να βρισκόμαστε. Ωραία. Εφόσον πρώτα κάναν το μυστήριο του γάμου, αν είναι ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα. Αν είναι ταυτόχρονα. Ωραία. Βλέπετε, καταπαραχώρησε ο Θεός. Μας ανέχετε. Μας ανέχετε. Τι να. Είναι ακραίο βέβαια το να μην παραβρισκόμαστε στα μυστήρια έτσι του γάμου και της βαπτίσεως, επειδή έχει γίνει αυτή η παράβαση του νόμου του Θεού. Νομίζω ότι είναι ακραίο. Να βρεθούμε λοιπόν, να προσευχηθούμε κι εμείς και το ζευγάρι αυτό να προσευχηθεί, να μετανοήσει για αυτό που έχει κάνει, για να μπορεί να ελεηθεί και από το Θεό. Είναι και ένα είδος κατάκρισης από την πλευρά μας αν δεν πάρουμε μέρος. Μπορούμε να το πούμε αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κατάκριση αν δεν πάρουμε μέρος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κατακρίνουμε. Ίσα-ίσα θέλουμε να κρατήσουμε την ακρίβεια. Γιατί η Εκκλησία μας έχει την ακρίβεια και την παραχώρηση έτσι. Την οικονομία. Την οικονομία. Κατ' οικονομία παραβρισκόμαστε. Κατ' οικονομία. Okay. Το άλλο είναι κατακρίβεια. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Πείτε μας λίγο για τις περιπτώσεις των ανθρώπων που δίνουν στα παιδιά τους 2 και 3 ονόματα. Μου θέτεται ένα πολύ σοβαρό θέμα, όπως είναι όλα τα πνευματικά θέματα είναι σοβαρά, αλλά και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Κάνουν πολύ κακός και οι ανάδοχοι και οι γονείς που βάζουν πολλά ονόματα και τα βάζουν από κοσμικό φρόνημα. Δεν υπάρχει εδώ φόβος Θεού, δεν υπάρχει σέβομαι το Θεό, αλλά υπάρχει φόβος του κόσμου. Να κάνω, να μην στεναχωρηθεί η πεθερά μου, ο πεθερός μου, η μάνα μου, η γιαγιά, δεν ξέρω τι άλλο, και φορτώνουμε το παιδί με ενοχές εκεί, με ονόματα πολλά, τα οποία τι να πρωτοκρατήσει αυτό το παιδί και τι να πρωτοπαρουσιάσει εν ημέρα κρίσεως. Πώς σε λένε παιδάκι μου, ο Θεός ξέρει ένα πρόσωπο, ένα ξέρει. Ναι. Θέλεις τον παππού, βάλε τον παππού, θέλεις τη γιαγιά, μόνο τη γιαγιά, όχι 10 ακόμα. Όχι να κάνουμε και τη χάρη και της Παναγίας και του Αγίου που γεννήθηκε και το φορτώνουμε το παιδί καμιά δεκαριά ονόματα. Ένα όνομα θέλει ο Χριστός. Πρόσωπο ο άνθρωπος, ένα πρόσωπο. Δεν είναι διπρόσωπος ή τριπρόσωπος, να βάζουμε 2 και 3 ονόματα. Λοιπόν, μας ήρθε απ' έξω αυτό το φρούτο, όπως μας έρχονται και όλα τα άλλα τα άσχημα. Από τον παπισμό, από τον προτεσταντισμό, από τη Δύση δηλαδή. Τη Δύση που πάει τον κρεμό. Ναι. Και δεν κρατάμε τα της Ανατολής, της Ορθόδοξης πίστεως μας. Που τέτοια πράγματα δεν γνωρίζει η Ορθοδοξία μας πριν λίγα χρόνια, πριν μας έρθουν αυτά τα καινούρια, τα νερόβραστα απ' έξω. Ήξερε ένα όνομα. Θα δώσει της Πανάγιας, θα δώσει της Πανάγιας ένα όνομα. Θα δώσει του παππού ένα όνομα. Έτσι. Αυτή είναι η πίστη. Η ορθή πίστη. Και αυτό σημαίνει ότι φοβάμαι το Θεό. Σέβομαι δηλαδή το Θεό. Και όχι τους ανθρώπους. Εμείς φτάσαμε στο σημείο να είμαστε κοσμοφοβούμενοι. Και όχι θεοφοβούμενοι. Δυστυχώς. Τουλάχιστον να το ξέρουμε, να το γνωρίζουν οι χριστιανοί μας. Ιδίως ο ανάδοχος. Θες να γίνω ανάδοχος. Να αναλάβω τις ευθύνες του παιδιού σου. Ένα όνομα θέλω. Ένα όνομα. Σ' αρέσει καλός, δεν σ' αρέσει, παρακάτω. Ναι. Είναι και προσβολή κιόλας και προς το πρόσωπο ενός Αγίου, μιας Αγίας. Δεν είναι. Να μην χρησιμοποιείς το όνομά του, ενώ το έχεις δώσει. Όταν υπόσχεσαι κάτι, είτε του Αγίου, είτε της Παναγίας, οφείλεις να το τηρήσεις. Αλλά όχι να κάνουμε και του Αγίου και της Παναγίας, να κάνουμε και της γιαγιάς και του παππού. Εκεί έβαλες δηλητήριο στην ψυχή και τη δική σου και του παιδιού σου. Πάμε παρακάτω. Ωραία.
Θέλουμε να μας πείτε, λέγατε σε ένα βίντεο για τα τάλαντα, ότι δεν πρέπει να τα θάψουμε και πρέπει να τα αξιοποιήσουμε ουσιαστικά προς δόξαν Θεού. Μας ρωτάνε λοιπόν να μας πείτε τι είναι ακριβώς το τάλαντο και πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει τι τάλαντο έχει, τι του έχει χαρίσει ο Θεός. Ναι. Και βλέπετε τα τάλαντα, τα χαρίσματα δηλαδή που έχει χαρίσει ο Θεός, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Και δεν είναι ένα απλό πραγματάκι, διότι υπάρχει παραβολή εκεί των ταλάντων. Η παραβολή είναι για να μας θυμίζει τη σοβαρότητα του θέματος. Ότι μας έχει δώσει ο Θεός χαρίσματα, όχι για τον εαυτούλη μας μόνο, αλλά για να τα χρησιμοποιήσουμε προς δόξα Θεού και για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αλλά εμείς οι ταλέποροι, έχοντας και τον εγωισμό και την καινοδοξία μας και όλα αυτά, αν έχουμε κάτι καλό μόνο για τον εαυτούλη μας ή το πολύ πολύ μόνο για την οικογένειά μας και για τους συγγενείς, ναι, θα δώσουμε λόγο εν μέρα κρίσεως. Θα μας πει ο Θεός, εγώ σου δώσα τα χαρίσματα αυτά για να τα κάνεις χρήση, να δοξάζεται και το όνομα του Θεού, να βοηθούνται και οι συνάνθρωποι σου, οι πλησίον σου. Γι' αυτό πώς θα τα ανακαλύψουμε? Να ζητήσουμε από τον Κύριο. Χριστέ μου, εσύ μας υποσχέθηκες, μας είπες ότι μας έχεις χαρίσει τάλαντα, χαρίσματα. Φώτισέ μου να γνωρίσω ποιο είναι το τάλαντο. Και υπάρχουν πολλά χαρίσματα στον άνθρωπο και μπορεί λίγο να δώσει λίγη βαρύτητα, θα καταλάβει τι χάρισμα έχει. Βέρπιν, κάποιος έχει αναπαύεται να πηγαίνει να συμφιλιώνει ανθρώπους. Είναι το τάλαντο. Ένας άλλος να επισκέφτεται ασθενείς. Είναι το τάλαντό του. Ένας άλλος να κηρύττει το λόγο του Θεού. Είναι το τάλαντό του. Ένας άλλος είναι να μοιράζει έντυπα προς δόξα Θεού και για να βοηθούνται οι άνθρωποι. Είναι το τάλαντό του. Λοιπόν, ό,τι είναι αυτό που σας αναπαύει και θέλετε να το κάνετε έτσι, αυτό είναι το χάρισμά σας. Το χάρισμα που σας έχει δώσει ο Θεός, αρκεί να το χρησιμοποιήσετε και να το κάνετε πιο οργανωμένα. Ναι. Εγώ ξέρω ανθρώπους, Φερρυππίν, τους αρέσουν να μοιράζουν έντυπα. Έχω μια οικογένεια εκεί, μια πολυπληθή οικογένεια. Βάζει ο άνθρωπος την οικογένεια, τα παιδιά του, τη σύζυγό του, μέσα στο αυτοκίνητο με τα έντυπα του και γυρίσει. Μα στις εκκλησίες, μα στα γεροκομεία, μα οπουδήποτε, στα πανηγύρια και μοιράζει έντυπα. Είναι το τάλαντο του, το χάρισμα του και το κάνει με πολύ χαρά. Έχω άλλους που πηγαίνουν στα νοσοκομεία, επισκέπτονται τους ασθενείς και του προσφέρονται, αν έχουν κάποια ανάγκη κάποιος συγγενής και δεν, κάποιος ασθενής και δεν έχει κάποιον άνθρωπο ξέρω εγώ κοντά του, προσφέρονται και προθυμοποιούνται να τους εξυπηρετήσουν. Είναι το τάλαντο τους, είναι το χάρισμά τους. Κάποιοι άλλοι, Φερρυππίν, γνωρίζοντας ότι ένα ανδρόγυνο έχει προβλήματα, ξέρω εγώ, είναι έτοιμοι να χωρίσουν, πηγαίνουν και τους μονιάζουν. Βοηθούν δηλαδή για να μονιάσουν. Υπάρχουν πολλά είδη ταλάντων. Αρκεί εμείς να ψάξουμε τι είναι αυτό που μας ικανοποιεί, μας αναπαύει. Και εκεί να δώσουμε βαρύτητα. Ναι. Όπως κάποιος όταν ανακαλύπτει ένα μέρος που έχει χρυσό, αρχίζει και σκάβει εκεί. Και όσο πιο πολύ σκάβει, τόσο πιο πολύ βγάζει. Αυτό είναι το τάλαντο, το χάρισμα του Θεού. Και δεν είναι πτέσμα, εάν δεν το χρησιμοποιήσουμε. Είναι πολύ σοβαρό. Γι' αυτό εξάλλου και το αναφέρει ο Κύριος μας με παραβολή στο λόγο του, στην Άγια Γραφή. Έτσι. Να το δώσουμε βαρύτητα. Και ιδίως να παρακαλέσουμε τον Θεό, Θεέ μου, φώτισέ μου. Φώτισέ μου και δείξε μου το χάρισμα που μου χάρισες ή τα χαρίσματα, γιατί άλλοι έχουν περισσότερα, άλλοι έχουν λιγότερα. Να μας τα αποκαλύψει ο Θεός και να τα χρησιμοποιήσουμε. Προς δόξα Θεού, όχι για να μας χειροκροτούν, έτσι. Προς δόξα Θεού. Και για την βοήθεια, τη σωτηρία των συνανθρώπων μας. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι κάποιοι Άγιοι, κάποιες Αγίες, μεσιτεύουν και μας βοηθάνε χωρίς να ζητήσουμε καν τη βοήθειά τους? Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να συμβεί, πώς είναι δυνατόν.
Εδώ ο Κύριος μας και ο Κύριος μας ακόμη, εάν δεν του ζητήσουμε, δεν μας βοηθάει. Γι' αυτό και λέει αιτείτε. Εδώ έναν άρρωστο που ήταν χρόνια ολόκληρα παράλυτος και το ρωτάει. Δεν ήξερε ο Χριστός ότι ήθελε θεραπεία. Παρ' όλα αυτά το ρωτάει αν θέλει να γίνει καλά. Άρα εδώ δεν ξέρω αν μπορεί αυτό να συμβεί. Τώρα βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις όταν πρόκειται να γίνει ένα ατύχημα. Τότε επεμβαίνει ο φύλακας άγγελος. Επεμβαίνουν και οι Άγιοι. Είναι και βλέπετε ο άνθρωπος τι έχει προετοιμαστεί μέσα στην ψυχή του. Ενδεχομένως να ζητούσε βοήθεια πριν ακόμα δημιουργηθεί το πρόβλημα. Όπως κάνουμε κομποσχή είναι εμείς οι μοναχοί. Και λέμε να πρεσβεύει η Παναγία, να βοηθάει ο Κύριος μας, βάζουμε πρεσβευτές τους Αγίους, τους Αγγέλους και σε κάποια δεδομένη στιγμή όταν έχουμε ανάγκη, επεμβαίνουμε. Ήδη τους έχουμε προετοιμάσει όμως εμείς, εκ των προτέρων. Μας έχουν πει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι είχα ένα θέμα στην υγεία μου και η ίαση ουσιαστικά ήρθε μια συγκεκριμένη ημέρα που γιόρταζε ο Τάδε Άγιος και την επόμενη χρονιά πάλι την ίδια ημέρα του ίαση, δηλαδή ακριβώς την ίδια ημέρα, πάλι ήρθε ίαση. Ναι, αν εμείς τιμούμε τον Άγιο πριν ακόμα αρρωστήσουμε. Χωρίς να υπάρχει προηγούμενη... Χωρίς να τον έχουν επικαλεστεί πιο μπροστά. Η προαίρεση του ανθρώπου. Είναι και η προαίρεση η οποία έλκει τη χάρη του Θεού και των Αγίων. Αν όμως είναι κάποιος ότι δεν θέλω Κύριε, εγώ είχα μια περίπτωση ξέρω, δεν θέλω μου λέει ούτε τη βοήθειά τους ούτε τίποτα. Δεν μπορεί να σε βοηθήσει ούτε ο Θεός ούτε η Άγια. Αν όμως υπάρχει καλή προαίρεση και από άγνοια κάποιες φορές, ναι, επεμβαίνει χάρη του Θεού και μας βοηθάει. Ωραία. Ναι. Βλέπει, ο Θεός λέει, βλέπει και την προαίρεση του ανθρώπου. Επαίνει και την πρόθεση του ανθρώπου. Ναι. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου και ο πνευματικός κόσμος είναι τόσο πολύπλοκος, τόσο άγνωστος για μας τους ανθρώπους. Ναι. Εδώ το φυσικό κόσμο δεν γνωρίζουμε, τον οποίο το βλέπουμε και το ζούμε, πόσο παραπάνω το πνευματικό κόσμο που δεν ασχολούμαστε σχεδόν καθόλου. Λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι εκεί, ο κόσμος ο πνευματικός. Και δεν μπορούμε να τον ερμηνεύσουμε. Κάτι που δεν ξέρει ο άνθρωπος, πώς θα το ερμηνεύσει. Όπως ο Φερπίν και το παράδεισο. Μπορεί κάποιος να ερμηνεύσει τον παράδεισο ή να ερμηνεύσει πώς είναι η κόλαση. Ναι. Εδώ δεν μπορέσανε και κάποιοι που πήγανε στον παράδεισο να ερμηνεύσουν. Όπως ο Απόστολος Παύλος πήγε στον παράδεισο. Τον έδειξε ο Θεός να του παραδείσω. Δεν υπήρχαν λόγια να τα εκφράσει. Ναι. Όπως και στην κόλαση δεν εκφράζεται. Διότι δεν είναι φυσικά, είναι υπερφύση ο πνευματικός κόσμος. Δεν έχει να κάνει με το φυσικό κόσμο. Εδώ το φυσικό κόσμο δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε, να εξηγήσουμε. Πολλά πράγματα δεν εξηγούνται στο φυσικό κόσμο. Τώρα μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς εγώ σας μιλάω και εσείς μ' ακούτε. Στο φυσικό κόσμο. Είμαστε εδώ και δεν ξέρουμε πώς γίνεται να μιλάω εγώ και να ακούς εσύ. Ακριβώς. Απλώς κάποιοι μπορούν να κάνουν μια περιγραφή και όχι να εξηγήσουν το πώς γίνεται. Ναι. Έτσι. Βλέπεις, σε ένα χωράφι έχεις 10 διαφορετικά δέντρα. Το κάθε ένα βγάζει ξεχωριστό φρούτο. Μα από το ίδιο νερό. Οι ίδιες οι ρίζες. Πώς είναι δυνατό το ένα να βγάζει ξινό, το άλλο να βγάζει γλυκό, το ένα να βγάζει πικρό και, ναι. Και διάφορα. Ναι. Εδώ δεν μπορέσαμε να ερμηνεύσουμε εμείς τα
φυσικά πράγματα που τα ζούμε τόσο έντονα και προσπαθούμε δυστυχώς να ερμηνεύσουμε τα πνευματικά. Γι' αυτό και δεν ανακαλύπτεται ο Θεός, που προσπαθούν πολλοί άνθρωποι και πέφτουν στις αιρέσεις και στις παραθρησκείες, προσπαθώντας να ανακαλύψουν τον Θεό. Mm. Ενώ με εμάς ήταν πολύ διαφορετικό και είναι πολύ διαφορετικό, γιατί σε εμάς αποκαλύφθηκε ο Θεός και δεν τον ανακαλύψαμε εμείς τον Θεό. Γι' αυτό και έχουμε την αλήθεια. Και η αλήθεια αποδεικνύεται το ότι στην πίστη μας ο άνθρωπος θεραπεύεται ψυχοσωματικά. Μας στέλνουν μηνύματα κάποιες γυναίκες οι οποίες δεν βρίσκουν κάποιο τέρι για να παντρευτούν στη ζωή τους. Μάλιστα. Και φτάνουν σε μεγάλη πλέον ηλικία. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι είναι το καλύτερο να κάνουν? Και επίσης υπάρχουν και γυναίκες επίσης οι οποίες μας λένε ότι δεν θέλουν να κάνουν παιδιά, να ψάξουν ας πούμε να βρούνε άντρες οι οποίοι δεν θα θέλουν και αυτοί παιδιά. Τι να κάνουν στη ζωή τους, τι είναι το καλύτερο? Μάλιστα. Η ερώτηση λοιπόν είναι για τις ιδίες, για τις μεγάλες κοπελιές. Ναι. Οι καημένες, περισσότερες από αυτές, δεν ξέρουν γιατί ζούνε. Και νομίζουν ότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια. Είναι μέσον είναι ο γάμος. Δεν είναι σκοπός. Ο σκοπός είναι να ετοιμαστεί ο άνθρωπος, είτε είναι άνδρας είτε γυναίκα, για τη Βασιλεία των Ουρανών. Όλα τα άλλα, η εργασία, τα επαγγέλματα, τα πτυχία είναι μέσον. Αρκεί να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά για το σκοπό που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Διότι η Βασιλεία των Ουρανών ετοιμάζεται από αυτή τη ζωή. Από εδώ πρέπει να ετοιμαστούμε. Γι' αυτό και ο Θεός μας έδωσε αυτό το χρόνο και είναι λίγος ο χρόνος προκειμένου να ετοιμαστούμε. Είναι αρκετός όμως για τον καθένα, αν θέλει, να ετοιμαστούμε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Δεν υπάρχει άλλο σκοπός. Τα άλλα είναι μέσο. Είναι μέσο. Γι' αυτό και οι καημένες, μη γνωρίζοντας ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου, νομίζουν ότι είναι ο γάμος. Νομίζουν ότι είναι η τεκνογωνία μόνο. Και αν περάσουν και λίγο τα χρόνια περισσότερο, αρχίζουν και αγχώνονται, αρχίζουν και χάνουν τη γη από τα πόδια τους. Ενώ εφόσον δεν παντρευτήκατε μεγάλες, μικρές, για κάποιο λόγο, είτε περισσότερο από εγωισμό, γιατί δήθεν δεν βρήκατε το τέρι σας. Οι άλλες για την καριέρα, για να κάνετε καριέρα και για διάφορους λόγους. Αναρωτηθείτε μήπως δεν συνέφερε στην αθάνατη ψυχή σας να κάνετε μια οικογένεια. Μήπως. Εφόσον δεν είναι αυτός ο σκοπός. Γιατί η Εκκλησία μας έχει δύο καταστάσεις. Αν θέλεις, ή το γάμο, και μέσα στο γάμο μπορείς να ετοιμαστείς για τη Βασιλεία των Ουρανών, για τον Παράδεισο, ή ο μοναχισμός. Ένα από τα δύο. Εφόσον για κάποιους λόγους δεν βρήκες άνθρωπο ή δεν επέτρεψε ο Θεός, μήπως πρέπει να κάνουμε προσευχή, να κάνεις προσευχή και ο Θεός σε έχει για πιο ψηλά, γιατί ο χώρος του μοναχισμού είναι αυτός ο πιο ασφαλέστατος για να πετύχει ο άνθρωπος του προορισμό του, τη Βασιλεία των Ουρανών. Να γίνει δηλαδή Άγιος. Ο σκοπός του ανθρώπου είναι αυτό. Να μοιάζουμε το Δημιουργό μας, να γίνουμε Άγιοι. Και ο χώρος και ο τρόπος του μοναχισμού βοηθάει πολύ στο να γίνει ο άνθρωπος Άγιος. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, αγιότητα σημαίνει καθαρότητα, σημαίνει να εφαρμόσουμε τον νόμο και τις εντολές του Χριστού. Και ο μοναχισμός βοηθάει. Αν λοιπόν, καλές μου κυρίες, ως επιτοπλίστων, οι κοπελιές είναι αυτές που πέρασαν τα χρόνια και είναι άλλες 40, 50, 60, μη σκέφτεστε το γάμο. Σκεφτείτε τη σωτηρία της ψυχής σας.
Έτσι. Βάλτε το στην προσευχή σας. Θεέ μου, μήπως θέλεις να γίνω μια μοναχή, να εξασφαλίσω τη σωτηρία της ψυχής μου, διότι στον χώρο του μοναχισμού είναι πιο εύκολα να πετύχει το στόχο του και τον προορισμό του άνθρωπος, δηλαδή για τον παράδεισο. Και μην ξεχνάτε, θα δείτε ότι στους 1000 Αγίους οι 999 είναι στον χώρο του μοναχισμού και ένας αν είναι μέσα στον κόσμο, μέσα στο γάμο. Όχι ότι δεν μπορεί να αγιάσει ο άνθρωπος και μέσα στο γάμο, μπορεί, αλλά είναι πολύ δυσκολότερο από ότι είναι στο μοναχισμό. Έτσι. Η προσευχή λοιπόν είναι αυτό το οποίο θα φωτίσει τον άνθρωπο, και όλους τους ανθρώπους φωτίζει, τι είναι προς το συμφέρον της ψυχής. Όχι τι θέλω, τι θέλεις εσύ Θεέ μου από μένα. Διότι όσες φορές κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς, από τις 100 φορές 99 είναι λαθασμένες. Ενώ όταν προσευχόμαστε και του λέμε του Θεού, Θεέ μου εσύ φώτισέ μου και να γίνει το δικό σου θέλημα, τότε να είμαστε σίγουροι ότι επιτρέψει ο Θεός είναι για το συμφέρον της αθάνασης ψυχής μας. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Υπάρχουν όμως και κοπέλες νεαρές οι οποίες δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Λένε μέσα τους ότι εγώ δηλαδή... Είναι αντίθετες με την τεκνογωνία. Ναι. Ναι. Το λέει ξεκάθαρα ο λόγος του Θεού. Ότι η αποφυγή της τεκνογωνίας είναι θανάσιμο αμάρτημα. Εφόσον βέβαια είσαι παντρεμένη με το μυστήριο του γάμου. Έτσι. Όχι να κάνουν παιδιά ενώ δεν είναι παντρεμένες. Και είναι διπλή αμάρτηση. Το να κάνεις παιδιά χωρίς το μυστήριο του γάμου είναι διπλή αμαρτία. Ακόμα περισσότερη αμαρτία είναι όταν κάνεις το γάμο και εσύ αποφεύγεις την τεκνογωνία, εκτός και αν κατόπιν συμφωνίας κάνετε εγκράτεια. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις Αγίων, οι οποίοι παρόλο ότι ήταν παντρεμένοι, κάνανε εγκράτεια και αγιάσαν και οι δύο. Ναι. Αλλά να μην θέλουμε παιδιά για την ειδονή μόνο, αυτό θα φέρει οδύνη. Θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Έτσι. Διότι ο Θεός δεν έδωσε την ειδονή μόνο για να ειδονίζει τον άνθρωπο. Την έδωσε για να φέρει παιδιά στον κόσμο. Αλλά νόμιμα όμως, όχι νόθα. Έτσι. Ουσιαστικά, αν δηλαδή μια γυναίκα καταφέρει και βρει έναν άνθρωπο και αυτός να μην θέλει παιδιά, είναι συμφωνημένο και... Μα όπως και να είναι, είτε είναι συμφωνημένο, εκτός αν κάνουν εγκράτεια, αυτό εννοείται. Ναι. Αν κάνουν εγκράτεια, είναι ευλογία. Είναι ευλογία, οπότε ναι. Ή αυτό ή μοναχισμός. Ακριβώς. Ωραία. Ναι. Έτσι. Είναι σοβαρό το θέμα αυτό, γιατί το ακούμε από πολλούς ανθρώπους και είναι παντρεμένοι. Σου λέει, εμείς κάναμε συμφωνία, ένα παιδί ξέρω εγώ. Και τα άλλα τα πετάμε στον κάλαθο των αχρήστων. Θα μας πετάξει έτσι και ο Θεός. Και ιδίως αυτό το φοβερό έγκλημα με τις εκτρώσεις. Πόσοι παντρεμένοι εκεί, προκειμένου να μην φέρουν το παιδί στο είναι, στον κόσμο, το σκοτώνουν ψυχρό. Αυτό δεν το κάνουν ούτε τα μεγαλύτερα θηρία. Ακούσατε κανένα θηρία να σκοτώσει το παιδί του μέσα στην κοιλιά του? Κανένα θηρίο. Άρα είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Σοβαρότερο από ό,τι μπορούμε να το διανοηθούμε. Να σκοτώνουν οι άνθρωποι τα παιδιά τους μέσα στην κοιλιά τους. Πριν ακόμα δούνε το φως του ήλιου. Ναι. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, αν είναι να σκοτώσει μεταξύ δύο. Ένα παιδί που το έχεις βαπτισμένο και ένα παιδί το οποίο το έχεις αβάπτιστο στην κοιλιά. Είναι προτιμότερο να σκοτώσεις αυτό που το βάπτισες, το οποίο θα πάει κατευθείαν στο παράδεισο, παρά αυτό που το έχεις μέσα στην κοιλιά και το σκοτώνεις, αβάπτιστο, δεν πάει στο παράδεισο. Που πάει, το ξέρει ο Θεός. Αλλά δεν πάει στο παράδεισο, διότι είναι αβάπτιστο. Διότι μόνο οι βαπτισμένοι μπορούν να πάνε στον παράδεισο, εφόσον βέβαια
όταν μεγαλώσει το παιδί βαπτισμένο και επιλέξει μόνο του τα του Θεού, να εφαρμόσει όσο είναι δυνατόν τον νόμο και τις εντολές του Χριστού. Οι άλλοι οι αβάπτιστοι και να εφαρμόσουν δεν μπορούν να σωθούν, διότι ο αβάπτιστος είναι χωρισμένος από το Θεό. Φέρει, αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα, αυτό που κάνανε ο Αδάμ και η Εύα, να χωριστούν από το Θεό, αυτή την αρρώστια τη φέρνει ο άνθρωπος που γεννιέται σε αυτή τη ζωή. Και αυτό που μολιάζει τον άνθρωπο, που ενώνει τον άνθρωπο πάλι με το Θεό, είναι η βάπτιση του. Γι' αυτό και ο Χριστός μας έστειλε τους Αποστόλους του σε όλο τον κόσμο, λέγοντάς τους: «Πορευθέντες πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και όσοι, λέει, δεχτήκανε να βαπτιστούνε, σώζονται. Οι άλλοι που δεν δεχτήκανε, δεν σώζονται. Το λέει το στόμα του ίδιου του Θεού. Αλλά οι άνθρωποι με τα δικά τους τα εγώ, με τον εγωισμό τους, με την καινοδοξία τους, αλλά αντί άλλων. Ότι τι καλοί είναι και αυτοί, δεν θα σωθούν οι καλοί άνθρωποι, μόνο εσείς θα, ούτε εμείς θα σωθούμε αν δεν είμαστε σωστοί όπως μας λέει ο Χριστός μας. Έστω και βαπτισμένοι, αν δεν τηρήσουμε τη βάπτισή μας. Και αυτό τον πόλη του βαπτίσματος, εάν το πετάξουμε με τα πάθη μας, με τις αμαρτίες μας, με το εγώ μας, ξέρω, ούτε εμείς θα σωθούμε. Ναι. Βοηθάει αυτό. Είναι το σημαντικότερο να γίνει η βάπτιση, η ένωση μας, αλλά να κρατήσουμε αυτή την ένωση έως ότου μας πάρει ο Θεός από αυτήν τη ζωή, για να έχουμε ελπίδα σωτηρίας. Αλλιώς ούτε εμείς θα σωθούμε οι βαπτισμένοι, εάν δεν τη δούμε τους νόμους και τις εντολές του Χριστού. Ο Χριστός μας έκανε μια εκκλησία, αυτή την Ορθόδοξη Εκκλησία, που δεν φτάνει ο άνθρωπος μόνο να αναγεννηθεί με τη βάπτισή του, αλλά χρειάζεται και να τρέφεται να συνεχίσει τη ζωή την πνευματική. Έτσι. Να συνεχίσει η αναγέννησή του. Έτσι. Όπως η μητέρα δεν φτάνει μόνο να γεννήσει, αλλά το φέρνει αμέσως στο στήθος της για να το ταΐσει και να ζήσει. Δεν φτάνει μόνο το φέρνει στο είναι, αλλά το συντηρεί και με το γάλα της. Έτσι και ο Χριστός μας συντηρεί με το σώμα του και το αίμα του. Έτσι. Αν θέλουμε να έχουμε τη ζωή την πνευματική και να συνεχίσουμε να ζούμε ανανεωμένοι, αναγεννημένοι. Έτσι. Τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε? Τώρα έτσι πάνω σε αυτά που λέτε, όσον αφορά στα εκτροφέντα έμβρια, δεν μπορώ να θυμηθώ που έχω διαβάσει ότι αυτά θα είναι ουσιαστικά στον παράδεισο, αλλά τυφλά και κοφά. Ισχύει αυτό? Έτσι λέει ο πατέρας. Ναι, θα είναι στον παράδεισο, αλλά τυφλά. Άντε εσύ τώρα να είσαι στον παράδεισο και να είσαι τυφλός. Να μην βλέπεις δηλαδή το φως και τη δόξα του Θεού. Αυτό. Ακριβώς. Να θα πάρεις πλήρως τη χαρά. Ακριβώς. Και γίνεται τι αυτή η μάνα, περισσότερο η μάνα, και ο πατέρας. Και κοφός, γιατί δεν θα ακούει τις ψαλμόδιες. Ακριβώς. Mm. Ναι. Mm. Αυτό που δίνει όλη τη χαρά μες στο παράδεισο. Mm. Αυτό θα στερείται. Mm. Ναι. Τουλάχιστον δεν θα βιώνουν την κόλαση. Ναι. Αλλά πόση χαρά θα είναι τώρα. Mm. Μες στη χαρά, χωρίς τη χαρά. Okay. Έτσι. Ωραία. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε τώρα. Κάτι άλλο? Ναι, σας πάω τώρα σε κοσμικό θέμα. Oh. Ναι, τα λοιπόν με τα κοσμικά, εντάξει. Λοιπόν, αφορά στις γυναίκες και στα μαλλιά του. Στο μάκρος των μαλλιών, θα σας πάω. Που ξέρουμε ότι ο Θεός τη γυναίκα τη θέλει με μακριά μαλλιά. Λέει, οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να κόβουν καθόλου τα μαλλιά τους ή μπορούν να τα κόβουν λιγάκι, ίσα-ίσα, απλώς να είναι μακριά? Το λιγάκι είναι σχετικό και για τον κάθε ένα είναι διαφορετικό. Αλλά θα σας πω ένα περιστατικό, το αναφέρει ο μακαριστός Παναγόπουλος. Έβγαζε αυτός ο μακάριος ένα περιοδικό
και έγραφε εκεί πόσο σημαντικό είναι και πόσο λάθος είναι οι γυναίκες να αλλάζουν τη μορφή τους, με τα χρώματά τους, με το κόψιμο των μαλλιών τους και με όλα τα. Και έτυχε να το πάρει στο χέρι της μια κυρία, η οποία ήταν θρησκευόμενη, αλλά δεν είχε ακούσει ποτέ της ότι δεν πρέπει η γυναίκα να κόβει τα μαλλιά της. Και της έκανε εντύπωση. Μα είναι δυνατόν ο Θεός να ασχολείται με τα μαλλιά μας? Ναι. Και το βάλε στην προσευχή της. Επειδή ήτανε, όντως ήταν ευλαβής, αλλά από άγνοια. Κάνει προσευχή. Θεέ μου, φώτισε με. Εγώ δεν θέλω να σε λυπήσω. Αν αυτά που λέει ο Παναγόπουλος είναι αλήθεια, φώτισε μου να το καταλάβω. Και αν είναι δυνατόν, αν όντως ασχολείσαι ακόμα και με τις τρίχες μας, με τα μαλλιά μας. Κοιμήθηκε, λέει, έτσι, με την προσευχή, και όταν ξύπνησε, μια πλεξούδα μέχρι κάτω. Αυτή, όπως είπαμε, τα κοβέ χωρίς να ξέρει. Mm-hmm. Της έβαλε ο Θεός μια πλεξούδα μέχρι κάτω. Σηκώνεται αυτό το πρωί, αναστατωμένη εκεί, μαζεύει την πλεξούδα, μια μαντήλα, και πρωί-πρωί πάει στο πνευματικό της. Αυτός μόλις την είδε, έτσι ταραγμένη, της λέει, τι έγινε? Τον βρήκε την ώρα που πήγαινε και αυτός στον ναό εκεί, ναι. Τι έγινε, πώς είσαι έτσι? Πάτερ μου, θέλω να σου μιλήσω. Παρακαλώ. Πες μου, πάτερ μου, ο Θεός ασχολείται και με τα μαλλιά μας? Δεν θα έχει, μου λέει, ο Θεός ασχολείται με όλο τον άνθρωπο. Και εμείς οι γυναίκες, πάτερ μου, δεν πρέπει να κόβουμε τα μαλλιά μας? Το λέει το στόμα του Αποστόλου, το στόμα του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, δεν το λέει εκεί, ότι δεν πρέπει? Πάτερ μου, λέει, εγώ εξομολογούμε σε σένα 30 χρόνια, γιατί ποτέ μου δεν μου έχεις πει να κόψω τα μαλλιά, ότι δεν πρέπει να κόψω τα μαλλιά? Και της λέει αυτός, παιδάκι μου, λέει, δεν σε έχω προσέξει ποτέ αν έχεις μακριά μαλλιά ή κοντά. Μάρτης μου, ο Θεός, λέει, δεν σε έχω προσέξει ποτέ. Και βγάζει, λέει, τη μαντήλα και του λέει όλη την ιστορία, το τι είχε πάρει, το τι της έχει δείξει ο Θεός. Άρα δεν είναι πτέσματα αυτά. Δεν μπορείς να πεις πτέσμα μικρό το νόμο του Θεού. Παραβαίνεις το νόμο του Θεού. Νομοθέτης ο ίδιος ο Θεός. Ποιος είσαι εσύ και ποιος είμαι εγώ που θα πούμε αυτό είναι μικρό και δεν πειράζει? Και δεν... Θεός το λέει. Και όταν το λέει ο Θεός, το δικό μας πάει στον κρεμό. Και η γνώμη μου και η άποψή μου και τα ξέρω μου, τα δικά μου πάνε για τα σκουπίδια. Ένας Θεός όταν σου λέει η γυναίκα δεν πρέπει να βάφεται, δεν πρέπει να βάζει ανδρικά ρούχα, δεν πρέπει να κόβει τα μαλλιά της, δεν. Ποιος είμαι εγώ και ποιος είσαι εσύ που θα αλλάξουμε τον νόμο του Θεού? Όποιος και να είσαι, μα είσαι πνευματικός, μα είσαι πατριάρχης, μα είσαι ό,τι και να είσαι. Αυτός είναι ο νόμος. Έτσι. Και οφείλουμε, έχουμε καθήκον να γνωρίζουμε το νόμο του Θεού. Και εδώ δεν υπάρχει άγνοια. Δεν υπάρχει άγνοια νόμου. Η άγνοια σκοτώνει. Οφείλουμε να μάθουμε τον νόμο του Θεού. Έτσι. Είμαστε πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών. Υποψήφιοι πολίτες. Άρα δεν μπορεί να είσαι πολίτης ενός κράτους, ενός συστήματος και να μην ξέρεις τον νόμο του. Πήγαινε στην Αγγλία και οδήγα εσύ στα δεξιά. Μα ο νόμος εκεί λέει θα οδηγεί στα αριστερά. Έχεις καμιά δικαιολογία άμα κάνεις μια ζημιά και σε πιάσει εκεί η αστυνομία? Μπορείς να του πεις, ξέρεις, εμένα στην πατρίδα μου οδηγούσαν δεξιά? Εκεί στην πατρίδα σου ήταν η νόμη αυτή. Εδώ στην πατρίδα που ζεις τώρα η νόμη είναι αυτή. Και θα την πάθεις. Οφείλες να μάθεις τους νόμους εδώ που ήρθες. Έτσι. Έτσι και ο Θεός έχει νόμους. Αν θέλουμε να είμαστε με το Θεό, θα τηρήσουμε τους νόμους. Δεν θέλουμε, είμαστε ελεύθεροι, θα πάμε όμως από εκεί. Έχεις καμιά πορεία? Να την πούμε. Μια πορεία, δεν τα ξεδελίνα τόλα. Αφήσατε παράθυρο. Αυτό έλειπε. Αφήσαμε παράθυρο. Αλίμονό μου. Αν τα λέω μεταξύ, ναι, δεν πειράζει, αυτό είναι μικρό, όπως δυστυχώς πολλοί, αντί να ξεκαθαρίσουν τα θέματα, τα μπερδεύουν ακόμα περισσότερο. Και δυστυχώς μπορεί να είναι και ιερείς, μπορεί να είναι και πνευματικοί, μπορεί να είναι και αρχιερείς. Δεν λένε ξεκάθαρο ποιος είναι ο νόμος του Θεού και να επιλέξει ο πιστός. Να ξέρει όμως αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Σ' αρέσει, κυρία?
την εφαρμόζεις. Δεν σ' αρέσει, την απορρίπτεις. Αλλά εγώ οφείλω, έχω καθήκον να σου πω την αλήθεια. Άσχετα αν το τηρήσεις ή δεν το τηρήσεις. Δικό σου είναι το θέμα, δεν είναι δικό μου. Ωραία. Μας λέει εδώ κάποιος, υπάρχει γραμμένο κάπου ότι θα εκλείψουν τα μυστήρια όταν θα φτάσουν στην τελική ευθεία. Θα πάψει η ιεροσύνη από ιερείς του Θεού, δεν μιλάμε για οικουμενιστές, από τους ιερείς του Θεού. Γράφουν οι πατέρες πώς θα είναι η αληθινή εκκλησία στα έσχατα χρόνια των διωγμών. Μας το λέει ο ίδιος ο Κύριος. Δεν μας λέει στα έσχατα χρόνια θα είναι και για τους ιερείς. Θα είναι και νόβοξη, θα είναι το ένα, θα είναι το άλλο. Αλλά και πιο συγκεκριμένα λέει θα είναι όπως τα χρόνια του Νόε. Πώς ήταν τα χρόνια του Νόε? Σαρκολατρία. Και μάλιστα εμείς το έχουμε ξεπεράσει, διότι τότε δεν υπήρχε η παιδοφιλία τότε όπως υπάρχει τώρα. Και το κάνουν και νόμιμο τώρα, ότι μπερδέψαν για τα παιδάκια που δεν φταίνε σε τίποτε. Να μην ξέρουν τι είναι, αν είναι αγοράκι, αν είναι κοριτσάκι. Και το φοβερότερο, κάνανε και άλλα φύλλα, ανακαλύψανε. Ο διάβολος δηλαδή με τα οργανά του. Δηλαδή μέχρι τώρα εδώ και χιλιάδες χρόνια ήταν άνδρας και γυναίκα. Τώρα υπάρχουν, ανακάλυψε ο διάβολος και άλλα φύλλα, ουδέτερα φύλλα, διάφορα. Αυτά μόνο ο διάβολος θα μπορούσε να τα σκεφτεί και κατεπέκτησε τα όργανα του. Και φτάσαμε σε αυτή την εποχή. Mm-hmm. Γι' αυτό να είμαστε έτοιμοι. Να είμαστε έτοιμοι με τη χάρη του Θεού. Μετανοημένοι, εξομολογημένοι, κοινωνημένοι. Να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτό είναι που θα μας κρατήσει τα δύσκολα χρόνια. Και να το έχουμε και υπόψη μας ότι θα έχουμε διωγμούς. Οι αληθινοί, οι πραγματικοί χριστιανοί θα διωχθούν. Και μακάρι να είμαι και εγώ μαζί με αυτούς εκεί, τους διωγμένους. Ναι. Θα υπάρχουν οι ιερείς του Θεού τα έσχατα χρόνια? Πάντοτε ο Θεός θα έχει τους δικούς του. Αλλά θα τους ψάχνουμε, θα κάνουμε χιλιόμετρα όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός για να βρούμε έναν άνθρωπο, έναν ιερέα. Ναι. Ναι. Μας το λένε και σε κάποιες προφητείες ότι οι ιερείς θα γίνουν σαν τους κοσμικούς και χειρότεροι, και χειρότεροι ναι, ναι, και οι λαϊκοί θα γίνουν σαν τα δαιμόνια. Ναι. Δεν φτάσαμε εδώ, δεν φαίνονται πλέον τα πράγματα? Ναι. Όταν προσπαθούν να μας προβάλλουν και να μας το επιβάλλουν ότι οι ομοφιλόφιλοι είναι φυσικοί, ότι είναι φυσικό. Ο φυσικός είναι ανώμαλος. Ναι. Και αν τολμήσεις να πεις την αλήθεια, που η αλήθεια είναι αυτό που λέει ο Θεός και αυτό που λέει και η φύση εδώ. Βλέπεις τα ζώα, δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Χιλιάδες χρόνια το ζώο, το αρσενικό είναι αρσενικό, το θηλυκό είναι θηλυκό. Έχετε δει καμιά φορά κανένα ζώο να έχει αλλάξει? Εγώ ήμουν και βοσκός κάποτε. Βόσκακα και πρόβατα βόσκακα και ξέρω εγώ. Δεν είδα κανένα αρσενικό να κάνει το θηλυκό και το θηλυκό να κάνει το αρσενικό. Ναι. Αν έχετε κανένα τέτοιο παράδειγμα να μας το πείτε. Ναι. Εσείς οι επιστήμονες. Οι τυφλοί. Τα όργανα του διαβόλου. Ναι. Ναι. Δείξτε μου ένα παράδειγμα. Χιλιάδες χρόνια. Από τη φύση, κανένα πουλάκι αρσενικό να κάνει το θηλυκό και το θηλυκό να κάνει το αρσενικό. Καμιά κότα ή κανένα κόκορα να κάνει την κότα και να γεννήσει και αυγό που εσείς προσπαθείτε να αποδείξετε ότι μπορεί να γεννήσει και το αρσενικό να γεννήσει κιόλας. Αλλή μόνο σας και σε εσάς και στο διάβολο που σας πατρονάρει. Και... πάμε παρακαλώ. Πώς μπορούμε να μην ακολουθούμε καθόλου τους οικουμενιστές και να παραμείνουμε ενωμένοι στην επίσημη εκκλησία? Πώς μπορούμε? Mm-hmm. Είναι πολύ εύκολο. Όταν ο άνθρωπος θέλει να είναι με τον Χριστό και την εκκλησία του, θα υποστεί βέβαια και τις συνέπειες. Έχει κόστος αυτό. Θα ψάχνει να βρει έναν ορθόδοξο χριστιανό ιερέα. Έναν ορθόδοξο χριστιανό αρχιερέα. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε ακόμη. Και αρχιερείς, μπορεί να είναι εξαιρέσεις, να είναι λίγοι, αλλά έχουμε και αρχιερείς, έχουμε και ιερείς, ορθοδοξότατους. Και το μας το έδειξε τώρα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια, ο Χριστός μας,
αυτοί οι ιερείς που κυνηγήθηκαν είναι από αυτούς που χρειαζόμαστε. Από αυτούς. Από αυτούς που κυνηγήθηκαν. Και αρχιερείς έχουμε και από αυτούς έχουμε. Μας τα δείχνει ο Θεός, βλέπετε. Βέβαια, έχει συνέπεια, έχει κόστος. Το να είσαι χριστιανός δεν είναι εύκολο πράγμα. Το να είσαι με τον Χριστό δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά αυτό είναι το πάσον άνθρωπο. Mm-hmm. Αν χρειαστεί δηλαδή και τη ζωή μας ακόμα να δώσουμε, όχι τα λεφτά μας και την περιουσία μας και τις δουλειές μας, και τη ζωή μας ακόμα αξίζει να τη δώσουμε, προκειμένου να είμαστε με το Χριστό, να είμαστε με την αλήθεια, να είμαστε με το φως και όχι με το σκοτάδι. Για πες μου, πού είναι οι αντιρρήσεις σου, πες μου, οι ενστάσεις σου, έχεις καμιά ένσταση? Τι λέτε τώρα? Δόξα τω Θεώ, που δεν έχεις καμιά ένσταση. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν. Ξέρετε, το ότι ακόμα δεν κυνηγήθηκα έτσι ουσιαστικά είναι γιατί δεν έχουν επιχειρήματα ότι λέω ψέμα. Ναι, είναι ένας λόγος που ακόμη με κρατάει ο Θεός και δεν δίνει επιχειρήματα στους άλλους εκεί που μπορούσαν να κάνουν μεγάλη ζημιά. Γιατί ό,τι τα λέω, το στηρίζω στον Κύριό μου. Για να με κατηγορήσει κάποιος, δεν πρέπει να πιστεύει στον Χριστό. Και να λέει, όχι Κύριε, δεν είναι έτσι, γιατί εγώ λέω αλλιώς. Εκεί είναι τα πράγματα διαφορετικά. Και δεν τολμούν ακόμα να τα βάλουν κατευθείαν με τον Χριστό. Τα βάζουν βέβαια με τους πιστούς. Ναι, αλλά ακόμα δεν τολμούν. Έτσι, εμψυχρό δηλαδή να πει, επειδή μιλάς για τον Χριστό, θα σου κλείσει το στόμα. Mm-hmm. Δεν το τολμάνε. Αλλά όπου να είναι, εκεί θα φτάσουν. Εκεί θα φτάσουν. Όπου να είναι. Και εμείς να είμαστε έτοιμοι. Και είναι μεγάλη τιμή να διώκεται κάποιος για τον Χριστό. Μεγάλη τιμή. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είμαι άξιος κι εγώ να διωχθώ για τον Χριστό. Αν όμως ο Θεός θα επιτρέψει, να είναι ευλογημένο. Θα είναι μεγάλη τιμή για μένα. Mm. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο ζήτημα πολύ σημαντικό, που είναι πάρα πολύ κοντά μας πλέον, η ηλεκτρονική ταυτότητα. Και μας ρωτάει εδώ μια κυρία. Λέει, την ηλεκτρονική ταυτότητα έχουν πει οι Άγιοι να μην την πάρουμε, γιατί είναι το προχάραγμα του Αντιχρίστου. Αλλά και δεν θα πρέπει να παίρνουμε τρόφιμα από κάποιον που έχει πάρει την ταυτότητα αυτή, γιατί θα είναι σαν να την πήραμε κι εμείς. Ισχύει αυτό? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Τώρα, αν ένας γεωργός πήρε την ταυτότητα και έχει παραγωγή, δεν μολύθηκε και η παραγωγή, εντάξει, έχει κάποιος τον ελαιόνατο, έχει ελιές, βγάζει λάδι. Επειδή πήρε αυτός την ταυτότητα, εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε το λάδι από τα δέντρα του Θεού, αγοράσουμε από αυτόν. Αγοράζουμε ή δεχόμαστε να μας χαρίσουν, δεν έχει... Αν μας το χαρίσουν, γιατί είναι. Να μην το δεχτούμε. Ωραία. Ναι. Ωραία. Αρκεί εμείς να μην συμμετέχουμε, να μην πάρουμε αυτό το προχάραγμα, όπως σωστά το είπε, το οποίο το λένε και οι Άγιοι, και ο Άγιος Παΐσιος το έχει πει, και ο Άγιος Ιωάννης ο Καλαΐδης το έχει πει, και πολλοί άλλοι, ότι να μην το πάρουμε αυτό. Γιατί αν πάρουμε αυτό, αν δεχτούμε αυτό, θα δεχτούμε και το επόμενο που είναι το σφράγισμα. Είναι, θα λέγαμε, ο αραβώνας. Όταν κάποιος αραβωνιάζεται, είναι έτοιμος και για το γάμο. Αυτό είναι. Ωραία. Άρα, πάσα θυσία θα πρέπει να το πολεμήσουμε. Να μην το δεχτούμε. Όχι μόνο εμείς, αλλά αν μπορούμε να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους, να τους ενημερώσουμε, για να μην την πάρουν κι αυτοί. Mm-hmm. Έτσι. Και νομίζω ότι έχουμε και καθήκον σε αυτό το θέμα. Και εκεί είναι και η αγάπη μας προς το πλησίον. Όταν βλέπεις ότι καίγεται ένας και δεν το ξέρει, δεν θα πρέπει να το προειδοποιήσουμε? Mm-hmm. Τώρα, αν μόνος το θέλει και επιμένει, άλλο είναι αυτό. Εδώ σεβόμαστε την ελευθερία του κάθε ανθρώπου. Όπως και ο Θεός σέβεται τη δική μας ελευθερία. Mm-hmm. Τώρα, αλλάζουμε τελείως το θέμα. Μας ρωτάει ένας κύριος. Τι λέμε στα παιδιά για τον Άγιο Βασίλειο και πώς τους εξηγούμε για τον ψεύτικο Άγιο Βασίλειο των διαφημίσεων? Είναι πολύ απλό. Παίρνουμε το βίο του Αγίου Βασίλειου και το διαβάζουμε στα παιδιά
και εμείς να ενημερωθούμε, γιατί πολλοί δεν ξέρουμε τι ποιος είναι Άγιος Βασίλειος, και τα παιδιά μας. Και να μην κάνουμε αυτά τα ψεύτικα, τα δαιμονικά, και παρουσιάζουμε έναν χοντρό Άγιο Βασίλειο με τα δώρα του εκεί, με τα αυτά του. Η κόκκινη στολή. Ναι, ναι. Το οποίο μόνο ο Άγιος δεν είναι. Είναι το αντίθετο του Αγίου. Είναι ο δαίμονας μεταφιεσμένος και παίρνοντας το όνομα του Αγίου. Δηλαδή, δεν τιμούμε ούτε το να, όχι μόνο δεν το τιμούμε, αλλά και τον χλεβάζουμε τον Άγιο. Διότι, τι σχέση μπορεί να έχει ο Άγιος Βασίλειος με αυτό που παρουσιάζει ο διάβολος και τα όργανα του, για να πουλήσει και να στολίσει τις βιτρίνες του και να πουλήσει τα... Ναι. Πρέπει να λέμε πάντα στους άλλους την απόλυτη αλήθεια, ακόμα και αν ξέρουμε ότι μπορεί να τους πληγώσουμε ή να τους στεναχωρέσουμε, ή να κρατάμε τις σκέψεις μας για εμάς, προκειμένου να υπάρχει ηρεμία και γαλήνη. Να δούμε, να πάμε στην πηγή. Ο ίδιος ο Χριστός λέει, μάθετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Άρα, τι άλλο χρειαζόμαστε εμείς, ότι η αλήθεια είναι απαραίτητη? Βέβαια, με διάκριση μπορούμε να την πούμε. Με διάκριση και με πλήρη σεβασμό στον άλλον άνθρωπο. Ναι, αυτό λέει ο Κύριος μου, αυτό λέει η Εκκλησία μου, αυτό λένε οι Άγιοι. Θέλεις, το δέχεσαι. Δεν θέλεις, δικό σου το θέμα, εγώ σ' αγαπώ όπως είσαι. Άρα ουσιαστικά έχει τον τρόπο και τον χρόνο όμως του πώς και πότε θα πεις την αλήθεια. Διάκριση. Θέλει. Η διάκριση είναι αρετή πασών των αρετών. Ναι. Διότι πολλές φορές μπορεί να πεις μια αλήθεια χωρίς διάκριση και να σκοτώσει εκείνη η αλήθεια. Ναι. Έτσι. Και δεν είναι πάντα έτοιμος. Γι' αυτό μιλάω για χρόνο. Γι' αυτό και η διάκριση. Ναι. Είναι σε όλα. Είναι. Και ο χρόνος και ο τόπος και ο τρόπος. Όλα. Ωραία. Λένε οι Άγιοι ότι η διάκριση είναι αρετή πασό των αρετών, ακόμα και πιο πάνω από την αγάπη που είναι η κορυφή. Διότι αγάπη χωρίς διάκριση μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά. Αυτό που κάνουν οι μανάδες στα παιδιά τους. Αυτή η αγάπη που δεν έχει μέσα διάκριση, πόσα παιδιά έχει καταστρέψει. Πόσα παιδιά. Το κανακάριμο να μην το λείψει τίποτε να αυτό... Και θυμάμαι μια περίπτωση εκεί που κάποια φορά ένα παιδάκι πήγε και έκλεψε ένα αυγό. Η μάνα από αγάπη, ρε παιδάκι μου, μόνο να μην σε πιάσουνε, μόνο να μην σε πιάσουν. Εκείνη η αγάπη της μάνας κατήντησε το παιδί να κάνει ληστεία και να τον πάνε χειροπόδαρα μέσα. Αγάπη, ναι. Αυτή είναι η δαιμονική αγάπη. Διότι υπάρχει και δαιμονική αγάπη, υπάρχει και φυσική αγάπη, υπάρχει και πνευματική αγάπη. Εμείς πρέπει να φτάσουμε στη πνευματική αγάπη, η οποία έχει μέσα διάκριση. Έτσι. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζει ένας γονιός τα αθώα ψέματα που λένε τα παιδιά στην ηλικία των 8-9 ετών? Αλήθεια, υπάρχουν και αθώα ψέματα. Εγώ δεν το συνάντησα πουθένα. Τι θα πει αθώο ψέμα? Το ψέμα είναι ψέμα, το οποίο είναι σαν το χορταράκι, στην αρχή είναι πολύ τρυφερό και μετά όταν μεγαλώσει εκείνο εκεί μπορεί να γίνει αγκάθι. Γι' αυτό όσο είναι τρυφερό μικρό το βγάζουμε. Με προσοχή βέβαια να μην το πληγώσουμε, αλλά το βγάζουμε και δεν το αφήνουμε εκεί. Δίθεν ότι είναι αθώο. Μα θα γίνει αγκάθι, θα γίνει και θα... θα σου βλύσει και το παιδί, θα σου βλύσει και εσένα μαζί. Έτσι δεν ξεκινάνε τα πάθη. Τα ψεματάκια, ο εγωισμός μας εκεί, μικρούλης είναι άστο, όταν μεγαλώσει τα μάτια. Θα μεγαλώσει, είναι αργά, το έχεις χάσει το παιδί. Η διαπαιδαγώγηση του παιδιού αρχίζει από τη σύλληψη κιόλας, από εκεί μέσα αρχίζει. Και όχι όταν μεγαλώσει και είναι αθώα αυτά που λέει. Αλίμονο σου μάνα, αλίμονο σου. Που ετοιμάζει το παιδί σου, δείχνει με τα αθώα σου αυτά και με την αγάπη σου αυτή την αρρωστημένη, να αφήνεις το παιδί και να έχει πάθη και αδυναμίες από μικρό. Και αυτά όταν μεγαλώσουν, πρώτα εσένα θα γκρεμίσουν και μετά γκρεμίσουν και το παιδί σου. Ναι. Ναι. Γιατί
το πρώτο ξύλο που τρώνε οι μάνες και οι πατεράδες είναι από τα παιδιά τους που δεν τα διαπαιδαγωγούν σωστά και αφήνουν, αυτά είναι μικρό, όταν μεγαλώσει θα μάθει, ναι, και όταν μεγαλώσει εκείνο το παιδί. Δεν συμμαζεύεται. Τι δεν συμμαζεύεται, οι γονείς την πατάνε πρώτα. Εκεί πέφτουν οι πρώτες σφαλιάρες στη μάνα και στον πατέρα και μετά και έξω. Ναι. Έχουμε τέτοια παραδείγματα, έχουμε. Έχουμε, ναι, ναι. Και μετά αναρωτιέται αυτή η μάνα, αυτός ο πατέρας. Μα εγώ τα δεν του λείψε τίποτα και το έδαινε ό,τι ήθελε. Μα εσύ το έκανες θηρίο το παιδί, επειδή δεν έχεις τη διάκριση και του δένες ό,τι ήθελες. Ναι. Ό,τι ήθελε. Λοιπόν, μας ρωτάνε πάλι στα πλαίσια της ηλεκτρονικής ταυτότητας, ρωτάνε ότι δεν είναι άρνηση Χριστού και το αφημί και το άμκα και οι κάρτες της τράπεζας δεν περιέχουν αυτά, λέει, τον αριθμό του θηρίου. Ναι. Και αν κάποιος τα στείλει πίσω αυτά, θα αποκλειστεί. Δεν θα μπορεί ούτε να εργαστεί ούτε τίποτα. Να σας πω τι μου θυμίζει αυτό. Να σας το πω. Είναι σαν να έχουμε έναν πόλεμο και εμείς ρίχνουμε τις σφαίρες εκεί που δεν φτάνουν στον εχθρό. Ρίξε όσο θέλεις, μα δεν φτάνουνε. Όταν ζυγώσει ο εχθρός, τότε θα φτάσουν και θα έχουν αποτελέσματα οι σφαίρες μας. Γιατί από τους ζηλωτές τα ακούμε αυτά. Δεν είναι τώρα η ερώτηση αυτή. Την ξέρω εγώ χρόνια ολόκληρα. Ναι, ναι, την άκουγα εκεί. Να πολεμήσουμε. Να πολεμήσουμε όταν ο εχθρός είναι σε τέτοια κατάσταση, σε τέτοια απόσταση που θα του σπάσουμε τα μούτρα. Όχι να ρίχνουμε μόνο στον αέρα για να έχουμε να ρίχνουμε. Ε? Και όταν τελειώσουν οι σφαίρες μας, τότε θα μας πλακώσει και ο εχθρός. Ε? Μου λες γιατί φωνάζω, ε? Η ιερά ανάκτηση αυτή. Τα άκουγα από ζηλωτές, από, ναι, από παλιά, ναι. Ναι. Άλλος πήρε τα βουνά, από τότε, πήρε τα βουνά, άλλος το ένα, άλλος το άλλο, ε. Και όταν πρέπει να αγωνιστούμε, δεν θα έχουμε τα όπλα, θα μας έχουν εξαντληθεί και οι σφαίρες και τα πάντα. Ε, έτσι, ναι. Θα κάναμε και ζημιά και στους άλλους, βέβαια, ε. Ναι. Αυτά προς το παρόν. Δόξα τω Θεώ. Εν ολίγης. Δόξα τω Θεώ. Προς το παρόν. Δόξα τω Θεώ.